Έχει αγωνία? Πολύ. Έχει πολύ. Και, να σου πω και εγώ έχω αγωνία. Λογικό είναι. Καλύτερος από πέρσι, λες. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ναι, μακάρι, μην γυρίσουν κιόλα. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου, φώναξε με, είμαι. Θα γυρίσει κάποιος, λες, θα γυρίσει. Μαγά να γυρίσει. Του στάματα, είπατε. Έλα κάτι παιδιά, κοίταξε να δεις. Μες στα χέρια μόνο η δικιά σου η μορφή, είμαι δικό σου, ναι. Θα γυρίσει κάποιος. Μια τέλεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε? Καλώς το να. Καλά. Πάλι εδώ. Καλώς ήρθες και πάλι. Ρε Χριστάκο, να σου πω κάτι. Έχεις πραγματικά πρόβλημα στην επιλογή το τι θα πεις εδώ στο 1,5 λεπτό. Άντε, έχει δίκιο. Μου ήρθες την προηγούμενη φορά πέρσι με ένα... Ξέρω, το πέρσι, εντάξει. Έτσι. Φέτος τώρα μου ήρθες με ένα... Φέτος μου ήρθες με ένα τραγούδι που είναι τελείως αλλού από σένα. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να το αγαπάς το Μπάριο, αγαπάς το Βαρδί. Εγώ να σου πω κάτι, ξέρω εγώ, θα σ' άκουγα, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι του... άθελά μου, σε ταπείνωσα... Δηλαδή ένα λαϊκό τραγούδι που να έχει και μέσα λίγο... λίγο ρώμικη ψυχή μέσα, που έχει αυτό το χρώμα. Ένα, ξέρω εγώ, για που το έβαλες καρδιά μου, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, πολύ που να έχει και λίγο έθνη, κλάχη, λίγο τέτοιο, που έχει τέτοια χρώματα, ρε Μαγάσα. Και μου έρχεσαι με ένα τραγούδι του Βαρδί που είναι του Πάριου που θέλει άλλο πράγμα. Έτσι, καταρχήν, χάθηκε στα χαμηλά εκεί πέρα, γιατί δεν έχει αρέσει χαμηλέ. Άνοιξε με τα φωνή σου, έλαμψε με τα φωνή σου τα ψηλά, αλλά δεν είχε το χρώμα αυτό που ταιριάζει σε αυτό το ερωτικό τραγούδι. Θα ήθελα πολύ να σε έχω στην ομάδα μου. Μόνο και μόνο για να σου δείξω 5 κατευθύνσεις, μόνο γι' αυτό. Έχει δίκιο, Αντώνης. Είναι σαν να μην το έχει δείξει κανείς, ρε παιδί μου, τι πρέπει να κάνει. Ναι. Σαν χαμένος, ας πούμε.